Είσαι μόνη πλέον αυτή την περίοδο. Κοίτα, είσαι σε μια περίοδο ιδιαίτερη. Με τρία παιδιά, ένα εγγόνι. Να είσαι μόνη δεν είσαι. Και έναν σύζυγο με τον οποίο απλά δεν συστεγαζόμαστε. Πώς είναι αυτό μετά από τόσα χρόνια, Μάρο? Δεν ξέρω. Δηλαδή... Είναι περίεργη αίσθηση. Είναι κάτι και δεν είσαι η πρώτη ούτε η τελευταία. Έχω δει, τι έχω δει. Έχω δει τα ζευγάρια τα οποία μένουν μια ζωή μαζί. Για να πιούν το χαμομήλι μαζί στα 60. Όχι. Γιατί μένουν μαζί άμα δεν θέλουν πραγματικά. Πω. Και πια δεν γίνεται αυτό. Δεν πίνουν το χαμομήλι μαζί. Τι γίνεται? Λίγο πριν έρθει το χαμομήλι, αποφασίζουν να χωρίσουν τους δρόμους. Μου το εξηγείς αυτό? Καταρχήν είναι λάθος έκφραση. Οι δρόμοι δεν χωρίζουν ποτέ. Είναι κοινοί. Όταν έχεις παιδιά και μια ζωή ολόκληρη πίσω, είτε θες είτε δεν θες, διατύπωσέ το όπως θες, οι δρόμοι δεν χωρίζουν ποτέ. Τώρα, αν μένεις στο ίδιο σε διαφορετικά σπίτια, αν κάνεις ξεχωριστές εκδρομές, λέμε τώρα αν κάνεις εκδρομές, γιατί στις μέρες μας ούτε εκδρομές δεν μπορεί να κάνει κανείς, ή αν κάποια πράγματα δεν τα μοιράζεσαι με τον σύντροφό σου, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θες να μου εξηγήσεις, γιατί ξέρεις, ως παντρεμένη και αρκετά χρόνια πλέον, ναι. Θέλω να ξέρω. Ναι. Καλά, δεν θα το μάθεις από μένα, γιατί πιστεύω ότι για τον κάθε άνθρωπο ο γάμος είναι κάτι πολύ προσωπικό. Και... Ναι, αλλά από την άλλη, σε αυτή την ηλικία, Μάρο μου, είναι η ηλικία της βαθιάς ωριμότητας αυτή. Δηλαδή, τι λέμε, ότι μεγάλωσα τα παιδιά μου, αυτό. Εσύ είναι ακόμα παιδιά τα παιδιά σου, είναι μικρά. Ο μικρός είναι 8 χρονών, είναι παιδάκι, τρίτη δημοτικού, έχει ακόμη πάρα πολλές ανάγκες. Αλλά, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ξεπετάχτηκαν. Σταμάτησα να δουλεύω και με αυτούς τους ρυθμούς. Αχ, να πάρω μία ανάσα, να ζήσω λίγο τη ζωή μου. Να πάω κάπου με τον άντρα μου, να πάω ένα ταξίδι να κάνω. Σε αυτή λοιπόν τη στιγμή, εσύ να ζήσω. Να σου πω, πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα θέλουν να πάνε ταξίδι και που μένουν παντρεμένοι με τον άντρα τους μετά από τόσα χρόνια και με τη γυναίκα τους, για να μην το λέμε. Είναι αλήθεια αυτό? Πόσοι ειλικρινά μπορούν να πούνε ότι θέλουν να το κάνουν με τον άντρα τους και δεν έχουν φτάσει στη φάση που να πετάει ο ένας τα πιάτα στο κεφάλι του άλλου, να βρίζονται και να λένε «Εσύ φταίς για όσα μου συνέβησαν, μου φάγες τη ζωή». Έτσι δεν συμβαίνει. Εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έτσι συμβαίνει. Εμείς δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έτσι συμβαίνει. Και είμαστε ευτυχείς που ούτε φτάσαμε ούτε θα φτάσουμε. Γιατί μπορεί μια μέρα, επειδή. Γιατί γίνεται αυτό, θες να μου το εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ? Γιατί φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια της ζωής. Που ποια μπορεί είναι να σημαίνει αυτή η αλήθεια? Ότι δεν θέλω άλλο, βρε παιδί μου, να είμαι στο ίδιο σπίτι. Θέλω κι εγώ να έχω το χώρο μου, να κλείνω την πόρτα μου, να κάνω άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή στα 20 πηγαίναμε μαζί και είχαμε τα ίδια γούστα. Εμείς φτιάξαμε, ας πούμε, από κοινού την ιδιωτική τηλεόραση. Ήμασταν από τους ανθρώπους που μας ένωνε αυτό το πράγμα. Εγώ μπορεί να θέλω πια να πάω σε ένα φάρο, ας πούμε, να διαβάζω τα βιβλία μου. Πρέπει να έρθει κι άλλος, με το ζόρι. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σπαχτούμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να μαλλιοτραβιόμαστε, να λέει ο ένας κακίες για τον άλλον, να τσακωνόμαστε για τα παιδιά, για τις περιουσίες. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι λίγο μούφα ο γάμος, όχι, μούφα δεν είναι. Είναι ιερό μυστήριο ο γάμος. Αλλά ξέρεις κάτι, αν είναι ιερό μυστήριο, έτσι, οφείλεις να το τηρείς ευλαβικά ως ιερό μυστήριο. Όταν δεν μπορείς να το υπηρετήσεις ως έτσι, είναι καλύτερα να φεύγεις. Γιατί είναι ντροπή και ρεζίλ και ξεφτύλα. Να παριστάνεις τον παντρεμένο χωρίς να είσαι. Αυτό πιστεύω εγώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει να είσαι κύριος και κυρία. Να μην αδικήσεις τον σύντροφο που ήσουν μαζί με 20 χρόνια, έτσι. Γιατί αυτά τα σκυλολόγια, ξέρεις, που γίνονται μετά, είναι ρεζιλίκια πράγματα. Και να σεβαστείς τα παιδιά σου, την κοινή ζωή που είχατε, την κοινή περιουσία που φτιάξατε. Όπως τα φτιάξατε, έτσι μπορείτε να τα μοιράσετε, να τα ζήσετε από κοινού, γιατί όχι. Γιατί πρέπει δηλαδή να μαλλιοτραβηχτούμε για να πούμε ότι χωρίσαμε, ας πούμε, και να μας γράψουν και όλα τα κουτσομπολίστικα περιοδικά. Και το άλλο, το φοβερό, δεν μπορώ, παιδί, θα το πω. Είμαι έτοιμη να ερωτευτώ. Ε? Ανοίξαμε και σας περιμένουμε ένα πράγμα. Οι δηλώσεις, ναι. Για ποιο λόγο? Είναι προφανώς
Δείχνει διαθεσιμότητα αυτό το πράγμα, ποιος ξέρει. Μια αγωνία για τη διαθεσιμότητά μας. Είμαι έτοιμη να ξαναρωτήσω. Δεν μπορώ να σου πει αυτό. Ναι, ή ας πούμε η ερώτηση, λέει δεν θα μου την κάνεις, ξέρω. Είσαι έτοιμη για ένα νέο άνθρωπο στη ζωή σου. Όχι, δεν θα την έκανα. Το ξέρω, γι' αυτό στην κάνω, δεν το λέω εγώ. Αλλά ναι. Λέω ότι αν. Δεν μου ταιριάζει όταν εσένα. Βγαίνει κάποιο και δημοσιοποιεί κάτι τέτοιο, έτσι. Αρχίζουν αυτό του είδου οι. Ξέρεις γιατί. Ή το άλλο. Ναι, ξέρεις γιατί. Χωρίσατε, για... βρήκε άλλον. Βρήκε ξέρεις γιατί ξεπλάγει. Εσύ είσαι τόσο μαύρο σκυλί στην οικογένεια τόσα χρόνια. Γιατί δεν είμαι ακόμα. Και ακόμα είμαι σίγουρη. Γιατί ο Ντάουλη δεν είναι. Κάτσε. Ή δεν ήτανε. Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Κάτσε. Ο Νταούλης ήταν σκηνοθέτης, άντρας, ασχολείται με τη δουλειά του. Εσύ κουβάλαγες το σταυρό στην πλάτη σου. Γιατί εγώ κουβάλαγα την κοιλιά. Όχι την κοιλιά. Εσύ ήσουν η κλασική γυναίκα που ήταν για όλα εκεί. Τα παιδιά, τα ναι, εντάξει, τα σχολεία, εγώ είχα μεγαλώσει. Εσύ ήσουν η κλασική μαμά που είχε τον έλεγχο του σπιτιού. Και ο σύζυγός σου ήταν ο κλασικός μπαμπάς που έφερνε τα λεφτά. Έφερνε τα λεφτά για να μπορείς εσύ να πολύ, κάνεις ναι. τις πίτες και τα και παιδιά πιο και πολύ με τη δουλειά του, ξέρεις. Αλλά είχες το ρόλο της κλασικής μαμάς που κράταγες όλο το σπίτι και το κουβάλαγες στην πλάτη σου τόσα χρόνια, έτσι. Θα διαφωνήσω. Δεν η γυναίκα είναι. Τραβάει το κουπί, του κάνει που φαίνεται. Ναι. Αλλά άμα δεν είναι και ο άλλος δίπλα να στηρίζει, δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ήσουν αυτό το 100 κομματάκια για όλους. Εντάξει, οι γυναίκες το έχουμε όμως αυτό, δεν το έχουμε το 100 κομματάκια για όλους που λες. Και τι έγινε μετά, έκανες ένα παφ και μπραφ και έσκασες, τι έγινε. Κάπως έτσι, ναι.